Θα πάμε στο Ζαρό. Ξέρετε, μια περιοχή, τα είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα, για την οποία οι προσδοκίες στο κομμάτι της επισκεψιμότητας κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος και γενικότερα της Πασχαλινής περίοδου ήταν ιδιαίτερα υψηλές, καθώς είναι μια περιοχή που τα έχει όλα. Φυσική ομορφιά, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα, ανοιχτά καταλήματα, υψηλές πληρότητες, καλό κλίμα στο κομμάτι της φιλοξενίας και βέβαια καλές καιρικές συνθήκες. Η Εύη Χαρακιανάκη βρίσκεται εκεί, έχει και καλεσμένο τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ζαρού. Πάμε να την καλησπερίσουμε. Εύη, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Χρόνια πολλά και σε αυτούς που μας παρακολουθούν. Τι πιο ωραίο από το να ξεκινήσουμε τη νέα εβδομάδα με μια ζωντανή σύνδεση από την μαγευτική λίμνη του Ζαρού, ένας προορισμός ξεχωριστός που αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, ειδικά την περίοδο του Πάσχα. Αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για τους Ηρακλειώτες, για ανθρώπους που θέλουν να πραγματοποιήσουν μια εξόρμηση σε σχετικά κοντινή απόσταση από το Ηράκλειο και φυσικά είναι ιδανική επιλογή και για τους πεσιολάτρες λόγω του πανέμορφου τοπίου που υπάρχει εδώ πέρα, να περπατήσουν στη φύση, να περιηγηθούν και να πούμε φυσικά ότι τις ημέρες του Πάσχα βρέθηκαν εδώ μικροί και μεγάλοι με την εστίαση αλλά και τα καταλήμματα της περιοχής να είναι γεμάτα από κόσμο. Ο πλέον κατάλληλος που θα μας μεταφέρει το κλίμα το οποίο επικράτησε είναι ο κύριος Γιατρο Μανολάκης, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Κύριε Γιατρο Μανολάκη, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Ποιο ήταν το κλίμα το οποίο επικράτησε εδώ τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή? Είχε πολύ κόσμο. Είχε γύρω στα 70-80% πληρότητα τα ξενοδοχεία μας. Είχαν έρθει πολλά ζευγάρια και ξένοι και ντόπιοι. Όσον αφορά τώρα την εστίαση της περιοχής, κινήθηκε και αυτή σε εξίσου καλά επίπεδα? Ναι. Φαντάζομαι πολύ. Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά. Έχουμε πολλά καταλήματα. Ο Ζαρός έχει το ήδη χοτέλ, έχει την Ανά, έχει το Γέραμο, έχει τον Ελαιώνα. Έχει και κάποια άλλα μικρά. Δηλαδή έχουμε... Για πολύ κόσμο έχουμε ο Ζαρός. Και φυσικά είναι και ξεχωριστή και η φιλοξενία που δείχνεται τόσο στους ντόπιους όσο και στους ξένους. Έχουν έρθει πρώτοι τουρίστες στην περιοχή? Ναι, έχουν έρθει τουρίστες, έχουν έρθει ξένοι. Ναι. Έχει έρθει πολλοί κόσμος, αλλά πιο πολλοί ντόπιους. Αλλά έχει έρθει μόνοι και ξένος κόσμος. Ναι. Είπαμε ότι τα ξενοδοχεία κινήθηκαν σε πολύ καλά επίπεδα. Τώρα, όσον αφορά τα Airbnb. Σε αυτό το κομμάτι που βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή, υπάρχει ενδιαφέρον, προετοιμάζονται οι κάτοικοι? Ναι, έχουν φτιάξει πολλά κομμάτια, έχουν κάνει πολλές αναπαλαιώσεις και τώρα φτιάχνουν μερικά. Είμαστε σε καλό δρόμο, ναι, υπάρχει. Κάποιες προσδοκίες ενδεχομένως που έχετε αναφορικά με τη νέα τουριστική σεζόν, πού κινηθήκατε πέρυσι και πού ευελπιστείτε να κινηθείτε φέτος? Πέρυσι... Λόγω που υπήρχε ο δρόμος, η κατάληξη που είχε χαλάσει ο δρόμος, λόγω αυτά δεν δουλέψανε τόσο όσο έπρεπε. Τώρα πιστεύω ότι θα δουλέψετε παραπάνω, έχει ήδη ξεκινήσει με όρεξη ο κόσμος, πέσετε. Είναι κοντά τώρα με τον δρόμο της η ώρα. Φυσικά να πούμε ότι είναι ένας προορισμός ο οποίος είναι για όλους, για όλο το είδος επισκεπτών, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή και για ζευγάρια και για οικογένειες, γιατί εδώ πέρα έχει και μια πάρα πολύ ωραία παιδική χαρά δίπλα στη λίμνη για να παίξουν τα παιδιά, και για περιπατητές, φυσιολάτρες. Και αυτό, κύριε Γιατρομανολάκη, όπως ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, προσελκύει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, είναι πολύ. Είναι και το Φαράτζι που είναι εδώ, η πεζοπορία είναι περίπου 5 χιλιόμετρα να πας. Είναι περίπου 3 ώρες. Κύριε Γιατρομανολάκη, ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος από το στούντιο, θέλω να μας πείτε λίγο, όταν περισσότεροι οι κριτικοί Έλληνες, οι οποίοι βρέθηκαν αυτό το διάστημα στην περιοχή σας και έμειναν και έζησαν και βίωσαν αυτή την ξεχωριστή φιλοξενία του Ζαρού ή και τουρίστες, καθώς έχει ανοίξει τουριστική σεζόν. Υπάρχουν ξένοι οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή και μένουν και στα καταλήμματα και στα ξενοδοχεία της Κρήτης. Ναι, περισσότεροι ντόπιοι ήταν, ναι. Είχε και ξένους, αλλά ήταν οι περισσότεροι ήταν ντόπιοι. Ναι. Αναφορικά με την αγοραστική δύναμη, δηλαδή τα χρήματα τα οποία αφήνουν στην τόπια αγορά, στην τοπική αγορά, οι Έλληνες σε σχέση με τους ξένους. Τι προτιμάτε περισσότερο? Θα αφήσω κριτικός χρήματα ή περιμένετε και τον ξένο που έχει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη? Αφήνουν οι ξένοι.
Αν όπου πέσουν ντόπιοι οι δικοί μας, αυτοί τα αφήνουν τα λεφτά. Αυτό πιστεύω δηλαδή. Οι ξένοι θα φάνε μια σαλάτα, θα πιούν μια μπύρα. Δεν είναι. Εντάξει. Πίνουν και αυτοί, αλλά πιο πολύ οι ντόπιοι. Λοιπόν, θετικό το πρόσημο, πανέμορφη περιοχή. Ευχόμαστε να συνεχιστεί το ίδιο σκηνικό και τους επόμενους μήνες όσο εισερχόμαστε ολοένα και πιο βαθιά στην τουριστική περίοδο. Βιχαριανάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ.